Βλέπω αρκετές καινούργιες φυσιογνωμίες, οπότε να σας συστηθώ. Είμαι ο Λάβρος Τραβελάκης. Δουλεύω σαν coach από το 2009 και σαν καθηγητής επαγγελματισμού από το 98, αν θυμάμαι καλά. Βοηθάω κυρίως ανθρώπους του εναλλακτικού χώρου να πετύχουν επαγγελματικά. Ένας από τους πιο σύνηθους τρόπους που το κάνω αυτό είναι μέσα από ένα σεμινάριο. Αλλά ο αγαπημένος μου τρόπος είναι να πιάνουμε το θέμα ο καθένας προσωπικά, όχι σε ένα σεμινάριο δηλαδή που όλοι κάνουν περίπου τα ίδια πράγματα, αλλά να δούμε ατομικά το πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Σήμερα θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Θα δούμε κάποια γενικά πράγματα για να αφαιρέσουμε λιγάκι από πάνω μας κάποιες ας το πω προδιαθέσεις ότι δεν υπάρχουν πελάτες στην αγορά, ότι είναι πολύ ακριβές οι τιμές μας για να είμαστε άνετα. Να δούμε λιγάκι κάποια πράγματα τα οποία θα μας ανοίξουν την πόρτα και να αισθανθούμε πολύ πιο άνετα ως θεραπευτές. Είναι κάποιος εδώ πέρα ο οποίος δεν είναι θεραπευτής? Τέλεια. Θέλω λιγάκι να ρίξετε τη ματιά σας στην Αθήνα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μεσογείου, της Ευρώπης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα στο top 10, αν δεν είναι στο top 10, στο top 20 είναι σίγουρα. Έχει 5 εκατομμύρια κατοίκους και 5 να μην έχει 4,5 έχει. Και αυτοί είναι όλοι πιθανοί, όχι και τόσο πιθανοί, πελάτες μας. Θα δούμε όμως πώς είναι πραγματικά πιθανοί πελάτες μας. Γιατί σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε οικογένεια υπάρχουν διαφορετικού τύπου άνθρωποι. Κάποιοι δεν θα μας στέλνουν επειδή ο γιατρός τους είπε ότι μπορεί να είναι αυτά. Κάποιοι δεν θα μας στέλνουν επειδή δεν έχουν λεφτά. Άλλοι δεν αρρωσταίνουν ποτέ, δεν κάνουν ποτέ τους πρόληψη και δεν έχουν και καμία περιέργεια. Λίγοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Εάν αφαιρέσεις λοιπόν όλους αυτούς, θέλουμε να δούμε τι μένει από τους εύκολους πελάτες. Όχι από τους πρέπει να τους πείσεις ότι αυτά που είπε ο γιατρός πάλι λίγα καλά την μήπως και δεν ισχύει 100%. Αλλά από τους ψημένους πελάτες, από τους έτοιμους. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τουριστική πόλη. Πολύ συχνά εμείς οι εναλλακτικοί ή οι ολιστικοί το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε ότι έρχονται εδώ πέρα τουρίστες μαθημένοι στο να φροντίζουν τον εαυτό τους. Ξεχνάμε ότι τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα σαν αυτό, θέλουν σωστούς επαγγελματίες και όχι αυτού του Σαββατοκύριακου τα σεμινάρια και είδα ένα βιβλίο και έμαθα, όπως κάνουν κάποια μικρά ξενοδοχεία. Και άλλα τα μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν τους πελάτες, που έχουν λεφτά να δώσουν για την προσωπική τους φροντίδα, είναι συνηθισμένοι να προσφέρουν στον εαυτό τους αυτά τα πράγματα. Και όταν έρχονται στην Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα να τους το προσφέρουμε αυτό. Ειδικότητες, για παράδειγμα, όπως το σιάτσο και η ρεφλεξολογία, στην Ελλάδα διδάσκονται σε καλύτερο επίπεδο από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Οπότε μπορούμε να τους εκπίξουμε κιόλας. Απόφοιτος της σχολής μας, συμμαθητής της Ελένης, ξεκίνησε να δουλεύει στην Ελβετία από τέτοιο του ραντεβού. Ένας Ελβετός ήρθε στην Ελλάδα, έκανε ραντεβού μαζί του. Του φάνηκε τελείως εξωπραγματικό το πόσο καλύτερα κάνει ρεφλεξολογία εκείνος. Και τον πήρε στην Ελβετία να δουλέψει μαζί του. Δεν είναι σπάνιο. Για τα ρεφλεξολογία μπορώ να σας πω και περισσότερα, γιατί έχουμε και την σχολή ρεφλεξολογίας, για την οποία δεν θα μιλήσουμε, δηλαδή μπορείτε να βρείτε στην είσοδο. Αλλά υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία εμείς στην Ελλάδα τα κάνουμε καλύτερα. Επειδή φτιάχτηκαν με μεράκι και αγάπη. Ενώ στο εξωτερικό φτιάχνονται με οργάνωση και καθοσπρεπισμό. Οπότε εμείς εδώ έχουμε κάποια πλεονεκτήματα και αυτά μπορούμε να τα κερδίσουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε οι τουρίστες που έρθουν εδώ μπορούν να μας προσφέρουν με πολλαπλά αποτελέσματα. Και υπάρχουν και κάθε λογής θεραπευτές. Υπάρχουν οι καλατάνοι, υπάρχουν οι με 20 ετίες εμπειρία, υπάρχουν οι μόλις που τελειώσαν, υπάρχουν κάθε εδώ θεραπευτή. Και για κάθε εδώ θεραπευτή υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος θα θέλει το δικό του τάγιο. Γιατί υπάρχει αυτή η ποικιλία σε μια τόσο μεγάλη πόλη? Το θέμα μας όμως είναι ότι εμείς, στη δική μας τη δουλειά, όσες καρέκλες και να βάλουμε στον χώρο αναμονής, άντε να γεμίσει η μία. Δηλαδή, όσο
και να πούμε ότι εγώ έχω ελεύθερα 15 ραντεβού την εβδομάδα, δεν γεμίζουν και τα 15. Οι περισσότεροι από εμάς. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που γεμίζουν. Αλλά οι περισσότεροι έχουν ακόμα κενά. Κενές καρέκλες στο ραντεβού. Και αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είναι καλοί θεραπευτές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν πρόσβαση στους πιθανούς πελάτες. Ένα πράγμα το οποίο το ακούω πάρα πολύ είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ότι παλιά είχαμε λεφτά και τώρα δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι αν εξαιρέσεις από το 80 μέχρι το 83, ότι δεν υπήρχε περίοδος στην Ελλάδα που να μην λέγαμε ότι έχουμε οικονομική κρίση. Δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην λέγανε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, οι φόροι αυξάνονται, η καταστροφή έρχεται, το τέλος του κόσμου είναι εδώ. Δεν λέω ότι τώρα δεν είναι χειρότερα. Δεν λέω τέτοια πράγματα, γιατί δεν μ' αρέσανε μπουρδες. Αλλά το λέγαμε αυτό πάντοτε. Οπότε, εάν σε σταματάει αυτό, τότε τα τελευταία 30 χρόνια και να είχε τα έχεις μάθει, δηλαδή τη δεκαετία του 80, μόνο 2 χρόνια θα έχεις δουλέψει. Και μετά το τελευταίο που ακούμε είναι ότι υπάρχουν ρε παιδάκι πελάτες, αλλά πάνε στον άλλο. Πάνε στην δασκάλα μου που έχει 20 χρόνια εμπειρία, πάνε σε αυτόν που έχει τον τυπικό του χώρο με τα ξωτά τα χαλιά κάτω, πάνε στα πολύ λουξ, πάνε στα ξεροτήκ, πάνε στο χρόνο πώς. Πάνε στον τσαρλατάνο που χρεώνει 10 ευρώ το ραντεβού. Και ισχύει και αυτό. Αλλά δεν ισχύει τόσο πολύ, τόσο ώστε να μην έχει ο καθένας από εμάς αρκετούς πελάτες. Θα σας πω έτσι μερικά πράγματα, έτσι όπως τα θεωρώ εγώ ότι είναι ότι ισχύουν. Είναι λιγάκι αυστηρός. 9 στους 10 δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ, αλλά πες ότι 9 στους 10 δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή, από όλους αυτούς εκεί έξω, 9 στους 10 δεν έχουν λεφτά. Μετά, αφού τους αφαιρέσεις όλους αυτούς, άλλοι 9 στους 10 δεν μας πιστεύει. Έχει ακούσει τον γιατρό του, έχει ακούσει περίεργα πράγματα στην τηλεόραση, ο τσαρλατάνος το ένα και έπαθε αυτό και έπαθε το άλλο και ξέρω εγώ τι. Και δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα εκτός από το χαμπάκι και την εγχείρηση. Υπάρχουν και αυτοί. 9 στους 10. Η περίπτωση που δεν είναι. Το ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ. Αλλά εγώ βάζω στη χειρότερη περίπτωση. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν τους νοιάζει η υγεία τους. Τι με νοιάζει εγώ να αρρωστήσω και πεθάνω. Τι με νοιάζει εγώ να κάνω πρόληψη. Τι με νοιάζει εγώ να πονάει η μέση. Τι με νοιάζει εμένα να πονάει το κεφάλι. Υπάρχουν και αυτοί. Και το βάζω πάρα πολύ βαρύ, 1 στους 2, δεν τον νοιάζει καθόλου η υγεία του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ισχύει, αλλά στο πούμε. 1 στους 2 το κάνει και αυτό. Και υπάρχουν και κάποιοι που δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί οι κορακοζόητοι που δεν είναι. Τίποτα. Ό,τι και να γίνει, δεν κάνουν καμία πρόληψη, δεν κάνουν καμία γυμναστική, δεν κάνουν τίποτα και δεν αρρωσταίνουν. Εντάξει, οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να μην αρρωσταίνουν συχνά, αλλά προσέχουμε πολύ τον εαυτό μας. Γιατί ξέρουμε ότι η θεραπεία ξεκινάει από τον εαυτό σου για να προσφέρει να το και έξω. Δεν μπορεί να θεραπεύει άλλου και εσύ να είσαι. Δεν υπάρχει θέμα, όποιος θέλει μπορεί και να πει. Και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν ολιστικό θεραπευτή, τον εμπιστεύονται και δεν έχουν και καμία περιέργεια για κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ολιστικό θεραπευτή και κάποιοι από αυτούς τον εμπιστεύονται αρκετά, αλλά το να μην έχουν περιέργεια για κάτι άλλο δεν είναι πολύ σύνηθες. Εάν τους το δείξεις σαν κάτι ενδιαφέρον, έχουν την περιέργεια. Αλλά και αυτοί δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν ολιστικό θεραπευτή. Δηλαδή, από τον κόσμο εκεί έξω, λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται. Μην βλέπετε τον κόσμο που έχετε εδώ πέρα σήμερα. Εδώ πέρα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το maximum που έχει κάνει η έκθεση είναι γύρω στα 6.000 άτομα. Καλά το είπα. Κάτι τέτοιο είναι. 6.000 άτομα από τα 5 εκατομμύρια είναι ένα τίποτα. Ένα στους 1.000. Εγώ λέω και κάποιοι δεν. Ωραία. 90% για τα χρήματα, 90% για τη δυσπιστία, 50% για την αδιαφορία για την υγεία και κάτι άλλο. Αυτοί δεν είναι πελάτες. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, ποιος αισθάνεται άσχημα αυτή τη στιγμή, που σας μαύρισε λίγο την ψυχούλα σας. Σας έχω μερικά δωράκια. Ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι αυτό.
1,5 εκατομμύρια, γιατί τα 5 που τα λέω είναι για εκφυσκωμένα. Μία 500.000 που αδιαφορούν για την υγεία τους. Το έχουν κανονικά δεδραμένο, δεν. Οπότε μας μένουν 4 εκατομμύρια. Από αυτούς οι μισοί δεν χρειάζονται και δεν ενδιαφέρονται να κάνουν πρόληψη. Τους βγάζουμε. Μείνατε 2 εκατομμύρια. Από αυτούς το 90% δεν έχει λεφτά για να αφιερώσει την υγεία του. Δεν θέλει να δώσει 1 ευρώ σε ολιστική θεραπευτή ή και σε άλλο είδους θεραπευτή, τίποτα. Σε κανένα θεραπευτή δεν θέλει να δώσει λεφτά. Εντάξει. Και από αυτούς το 90% από αυτούς που μένουν στους 200.000, που έχουν κάποια χρήματα για την υγεία τους, το 90% δεν θέλουν ολιστικό. Βάλτε τους και αυτούς στην άκρη. Να είναι 20.000. 20.000 άνθρωποι εκεί έξω έχουν λεφτά, μας χρειάζονται τώρα και είναι ανοιχτοί στα εναλλακτικά. Είναι έτοιμοι. Και αφαιρούμε και μερικούς που έχουν ήδη πελάτη. Έχουν ήδη θεραπευτεί. Και 5.000 άτομα που έχουν ήδη θεραπευτεί. Και δεν ψάχνουν για κάτι άλλο. Οπότε έχουμε 15.000 ανθρώπους εκεί έξω για να τροφοδοτήσουμε το δικό μας πελατολόγιο. Για να πούμε ότι εμείς γεμίζουμε τα ραντεβού μας. Ποιος από εσάς έχει περισσότερο από 15.000 θέσεις στο καρνέ του? Δεν υπάρχει. Α, ναι, και 3 εκατομμύρια τουρίστες, ε. Κάθε χρόνο έρχονται εδώ πέρα 3 εκατομμύρια ξένοι, οι οποίοι θα κάνουν 1-2 ραντεβού. 6 εκατομμύρια ραντεβού υπάρχουν από τουρίστες. Ποιος έχει πάνω από 6 εκατομμύρια ραντεβού μέσα σε ένα χρόνο? Α, ναι. Και θέλω να σας μιλήσω τώρα για κάτι διαφορετικό από ό,τι έχετε ακούσει μέχρι στιγμής για τα ολιστικά. Στα ολιστικά πράγματα όλοι μας ασχολούμαστε με την ουσία της θεραπείας. Ασχολούμαστε με το τι σημαίνει να είσαι θεραπευτής, το πόσο καλά φροντίζεις τον άλλον, το πόσο το κάνεις με αγάπη, το πόσο είναι λειτουργήμα, το πόσο είναι υπέροχο ότι γεμίζεις και εσύ όταν κάνεις θεραπεία. Με αυτά ασχολούμαστε. Εγώ θέλω να σας δείξω ένα υπέροχο κέικ, το οποίο έχει το καλύτερο μήλο μέσα, την καλύτερη μαύρη ζάχαρη, και το κύριο διακατοικό του είναι και μέλι. Να ξέρει, ούτε καν μαύρη ζάχαρη πολύ. Πολύ ωραία. Εάν όμως χρησιμοποιήσεις τα ίδια υλικά για να φτιάξεις το δίπλα, τι κερδίζεις? Το αγοράζει ο κόσμος. Εάν δείτε κάτι όμορφο στη βιτρίνα ενός ζαχαροπλαστείου και κάτι άσχημο στη βιτρίνα ενός ζαχαροπλαστείου και τα δύο βιολογικά και τα δύο τα ίδια στοιχεία που φτιάχνει, ποιο θα τραβήξει το μάτι, ποιο θα αγοράσει? Όμορφο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομορφιά και η επιφάνεια είναι πιο σημαντική από την ουσία. Σημαίνει όμως ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε το τι ξοδεύουμε έχει άμεση σχέση με την επιφάνεια. Οπότε ένας θεραπευτής, ο οποίος... Θα μην προσβάλλω κανέναν, κυκλοφορεί με τη φόρμα του και με λιγάκι λερωμένα ρούχα και το μαλλί λιγάκι λιγδωμένο ή οτιδήποτε από αυτά, χάνει από την επιφάνεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα τέτοιο παρουσιαστικό, δηλαδή ένα ωραίο φαρματάκι, ένα προσεγμένο μαλλί, ένα σωστό παπούτσι και λιγάκι αμυντική στάση, είναι πολύ πιο εύκολο να δείξει και το γλάσο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή θεραπεύτρια. Σημαίνει ότι εκτός από το ότι είναι καλή θεραπεύτρια, έχει και καλή εμφάνιση. Έχει κανείς κάτι να προσθέσει σε αυτό? Νιώθει κανείς ότι δεν το είπαμε αρκετά? Τέλεια. Οπότε χρειάζεται να ξεχωρίσουμε. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι σε μια αγορά που το 90% των θεραπευτών δεν προσέχουν την εξωτερική τους εμφάνιση, το πώς παρουσιάζονται στον κόσμο, όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση, το φυλάδιό τους, το πώς εμφανίζονται στο Facebook κτλ. Σε έναν κόσμο που δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος γι' αυτό, αυτός που ενδιαφέρεται. Αυτός που ενδιαφέρεται να τα φροντίσει αυτά, εξέχει, προέχει. Βλέπει τη διαφορά. Οπότε κάποιος που ψάχνει κάποιον και δει το ένα το κέικ και το άλλο το κέικ, έτσι και δεν ξέρει για άλλη διαφορά, θα προτιμήσει το όμορφο. Όχι επειδή δεν έχει ουσία, αλλά επειδή εκτός από την ουσία έχει και την εμφάνιση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι.
σε μία επίσκεψη παίρνει κάποια τιμή πολύ χαμηλή. Και ένας 20 ευρώ. Ναι, και ένας άλλος παίρνει, ας πούμε, πιο ψηλή. Αυτός που παίρνει πιο ψηλή, μπαίνουν, ας πούμε ότι είναι ένας δίθεν άνθρωπος. Ο άλλος είναι επιστήμονας. Όχι, όχι, εγώ αυτή τη στιγμή συγκρίνω άριστους θεραπευτές. Ναι. Και εγώ προσωπικά δεν εκπαιδεύω θεραπευτές. Δηλαδή η μητέρα μου τα κάνει αυτά. Εγώ εκπαιδεύω ήδη φτασμένους θεραπευτές στην τέχνη τους να μπορέσουν να κοπήσουν και πελάτες. Δεν θα ασχοληθώ με τον χάλια τον θεραπευτή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι μου φέρανε, παιδιά μου έφερε, είχα ένα σπαμ. Και έψαχνα και συνεργάτες. Και μου έφερε ένα βιογραφικό με 15 ειδικότητες. Την είδα την κοπέλα, 25 χρονών κοπέλα, πανέμορφη. Αλλά αυτές τις ειδικότητες δεν προλαβαίνεις να τις κάνεις. Δηλαδή είχε μέσα ηλεκτροβελονισμό, ρεφλεξολογία και σιάντσο. Αυτά τα τρία μαζί είναι 6 χρόνια. Είχε και νοσηλευτική. Την νοσηλευτική την είχε βάλει επειδή στο τεχνικό λύκειο που πήγε έκανε μαθήματα νοσηλευτικής. Στο τεχνικό λύκειο που πήγε. Τη ρεφλεξολογία είχε κάνει 2ωρο σεμινάριο παρουσίαση. Από αυτά που κάνουν όλες τις σχολές για να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Το ίδιο και το σιάτσου. Είχε κάνει Thai massage ένα 40ωρο και αυτή η κοπέλα έχει βγει και στον αντένα και έχει μιλήσει σε πρωινή εκπομπή. Εντάξει. Υπάρχουν αυτοί. Εγώ έναν τέτοιον άνθρωπο δεν τον... Πώς πω, μου σηκώνει την τριχά, δεν τον πέρα. Και να σας πω κάτι, αργά ή γρήγορα θα το κόψεις το κέικ και θα δεις μέσα τι έχει. Και θα τύχει να πετύχεις και έναν άλλον θεραπευτή που με το που θα τον δεις θα καταλάβεις ότι okay, αυτός στέκει. Εκείνη ήταν γλάσο μόνο. Οπότε, τι κάνουμε εμείς για αυτά. Κοιτάζουμε να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Όχι υιοθετώντας ένα ξένο γλάσο, αλλά βρίσκοντας ποιο είναι το δικό μας. Βρίσκουμε ποια είναι τα δικά μας ωραία πράγματα στο χαρακτήρα μας. Δηλαδή, αν έχουμε ένα χαμόγελο που κερδίζει, το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, ξυπνάμε το πρωί, το δοκιμάζουμε στον καθρέφτη 2-3 ώρες και μετά το χρησιμοποιούμε την υπόλοιπη μέρα. Εάν έχουμε μια σοβαρότητα η οποία εμπνέει την εμπιστοσύνη στον άλλο, χρησιμοποιούμε αυτό. Εάν έχουμε μια άνεση στην ομιλία, χρησιμοποιούμε αυτό. Αν έχουμε μια άνεση στην τεχνολογία, χρησιμοποιούμε αυτό. Βρίσκουμε ποιο είναι το δικό μας το γλάσο. Και το υιοθετούμε αυτό. Γιατί αν από κάτω είσαι ισορροπημένος και από πάνω βάλεις κάτι επειδή σου το είπε κάποιος να το βάλεις, γιατί αυτό είναι καλή λύση, δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε αυτό. Ο άλλος θα σε γνωρίσει, θα νομίζει ότι η εμφάνισή σου έχει σχέση με την ουσία σου και όταν θα σε γνωρίσει για έτσι παραπάνω θα θεωρήσει ότι του πες ψέματα. Κι ας είσαι τέλειος θεραπευτής. Αλλά τον προσέγγισες με ανακριβή τρόπο, όχι ακριβώς ψέματα. Και γιατί να προτιμήσουν εσένα για τους άλλους. Χρειάζεται να έχεις λόγους. Εσύ να ξέρεις γιατί να προτιμήσουν εσένα. Δεν χρειάζεται να το πεις. Αλλά αν δεν το ξέρεις εσύ, αν δεν ξέρεις ότι εσύ κάνεις υπεύθυνη δουλειά, ότι εσύ χρεώνεις σωστά τη δουλειά σου, ότι εσύ και να σε πάρουν τηλέφωνο θα τους μιλήσεις ασχέτως αν το πληρώνει το τηλεφώνημα ή όχι, ότι εσύ θα τους υποστηρίξεις, θα τους πάρεις τηλέφωνο στα γενέθλιά τους, θα τους κάνεις μια έκδοση. Θα τους προσφέρεις τη φροντίδα σου εκτός από τα προϊόντα σου, τότε θα προτιμήσουν εσένα. Ο καθένας μέσα έχει τους δικούς του. Έκανα μια λίστα τώρα. Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους. Και εδώ πέρα θίγω και ένα θεματάκι το οποίο. Το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί από εμάς απορροφούνται στην προσφορά που κάνουμε στον έξω κόσμο. Δηλαδή, τώρα εγώ μίλησα με μια ομάδα που προσφέρει ψυχολογία, εκπαίδευση στους γονείς και στους καθηγητές για το πώς φέρονται στα παιδιά. Και τους είπα τώρα που θέλετε να κάνετε σύλλογο. Ναι, ναι. Α, ναι, όποιος θέλει χαρτί στυλό, έχω εδώ πέρα. Αν κάποιος δεν έχει μαζί του, χαρτί στυλό. Ναι. Και τους είπα τώρα που φτιάχνετε σύλλογο, να σας βοηθήσω εγώ με το καταστατικό που έχω γνώσει από αυτά, να το φτιάξουμε. Αλλά προσέχω πάρα πολύ σε ποιους θα προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες και πόσο χρόνο θα δώσω. Παραδείγματος χάρη, εγώ λέω ότι τις 5 το πρωινά βοηθάω ανθρώπους που έχουν οικονομικό θέμα. Οπότε έχω μισή τιμή στο ραντεβού. Και δωρεάν τελείως κάνω μόνο σε οργανωμένες ομάδες. Κάνω στο σύλλογο, για παράδειγμα, στο σύλλογο με άτομα με
με σκύνηση κατά πλάκα. Κάνουμε αρκετά πράγματα. Επιλέγω που συγκεκριμένα η Γογόνη Γαλοπούλου που θα είναι το απόγευμα εδώ βοηθάει σε καπί. Δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα, τώρα δεν υπάρχει λόγο να πιάσουν. Το συγκεκριμενοποιώ. Ξέρω ότι στο εξωτερικό δουλεύει πάρα πολύ να δίνουν ένα απόγευμα την εβδομάδα σε δωρεάν ραντεβού. Ούτως ώστε όταν θα έρθει κάποιος με πρόβλημα και πρόβλημα οικονομικό, να μην του πούνε φύγε, να του πούνε εγώ προσφέρω τις υπηρεσίες μου την Τρίτη το απόγευμα. Όχι όποτε θέλετε εσείς. Το όποτε θέλετε εσείς είναι για αυτούς που έχουν δουλειά και δεν προλαβαίνουν. Αυτοί που δεν έχουν δουλειά, προλαβαίνουν. Μπορούν να φτιάξουν το πρόγραμμά τους, ούτως ώστε να τους προσφέρεις εσύ δωρεάν τη φροντίδα σου. Εάν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε υπάρχει λόγος που ζητάνε από σένα δωρεάν και δεν σου ζητάνε φιλανθρωπία, σου ζητάνε εξυπηρέτηση. Και προσωπικά εγώ πιστεύω ότι την εξυπηρέτηση πρέπει να την πληρωνόμαστε. Την φιλανθρωπία εννοείται ότι δεν θα την πληρωθούμε, αλλά την εξυπηρέτηση πρέπει να την πληρωνόμαστε. Έτσι, μερικά πράγματα για την εξωτερική εμφάνιση, όταν λέω τι εννοώ. Ένα πράγμα είναι το make-up, για παράδειγμα. Η κυρία έχει καθίσει με τις ώρες μπροστά στο καθρέφτη για να πετύχει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι του ολιστικού θεραπευτή. Και το μαλλί της, αυτό το. Αντί βλέπω το λόγο τη φωτογραφία, είναι ένα πράγμα που σηκώνεται και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Και το μαλλί της είναι υπέροχο μαλλί. Αλλά δεν είναι ολιστικού θεραπευτή. Μετά το θέμα της ώρας, το οποίο εμείς δεν το έχουμε. Δηλαδή, οι περισσότεροι ολιστικοί θεραπευτές, όταν έχουν ραντεβού, θα έρθουν ακριβώς την ώρα τους, εάν είμαστε τυχεροί. Δεν σκέφτονται ποτέ ότι όταν θα έρθουν, θα θέλουν να πιούν με το πλήρη νερό, να φτιάξουν το χώρο τους για να μπορέσουν να μας προσφέρουν την υπηρεσία. Και έχουμε κανονίσει το ραντεβού ότι η υπηρεσία θα ξεκινήσει στις 11. Αυτοί έρχονται στις 11 και είναι έτοιμοι 10 και 4. Δεν έχουμε συνείδηση πολύ καλή του χρόνου. Και όταν έρχεται κάποιος στο δικό μας το χώρο, δεν είμαστε εκεί πέρα έτοιμοι μισή ώρα πριν. Ο άλλος μπορεί να χτυπάει το κουδούνι. Ναι, έτυχε να έρθει ο νωρίς. Και θα περιμένει απ' έξω. Δεν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος πρέπει να τον υποδεχτεί, γιατί εμείς δεν το πουλάμε μόνο φροντίδα. Πουλάμε και εξυπηρέτηση. Δεν είναι λογικό για μένα να προσφέρεις πράγματα τα οποία δεν τα προσφέρεις με όμορφο τρόπο. Ότι το να περιμένει ο άλλος έξω. Και με αυτό το χώρο θα το φτιάξουμε όμορφο. Μετά είναι και το ίντερνετ και το τι λέμε από το στόμα μας προς τα έξω. Τι λέμε στους γιατρούς. Έχω ακούσει πάρα πολλούς από εμάς να αντιμάχονται τους γιατρούς. Έχω πάρα πολλοί από εμάς να αντιμάχονται ο ένας τον άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα μας δημιουργούν κακή εικόνα. Το γλάσο μαυρίζει. Ασχέτως αν έχουμε δίκιο. Αλλά η εικόνα μας εξωτερική μαυρίζει. Και δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Και στο ένα μεταξύ μας και με τους γιατρούς. Μπορεί να πεις, ναι, αυτός έτσι λέει συνέχεια. Που μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά το δικό σου γλάσο βλέπει ο άλλος εκείνη τη στιγμή. Με εσένα μιλά. Σε αυτό εδώ πέρα το μόνο πράγμα που θέλω να σας πω, για να προλάβουμε το σημερινό μας, είναι ότι ο καλός είναι ο συνεταίρος μας. Είναι αυτός που θα χαρεί που έχουμε πολλούς πελάτες. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Γιατί αυτός είναι που θα μας διαφημίσει, αυτός είναι που θα μας φερθεί καλά, αυτός είναι που ό,τι και να επενδύσουμε πάνω του θα μας βγει διπλό και τρίτο. Και αν μας πει ότι ρε παιδάκι μου, εγώ έχω ακούσει για αυτού του είδους το σιάτσου και πάμε και το μάθουμε, αυτός μετά θα γίνει τριπλός διαφημιστής μας από ό,τι ήταν πριν. Γιατί συμμετείχε συνεταιρικά ουσιαστικά στην εξέλιξή μας. Δεν λέω να υπακούμε τους πελάτες, αλλά οι πελάτες που τους θέλουμε τόσο καλά πρέπει να τους φροντίζουμε και τόσο καλά. Και είναι κακοί πελάτες. Αλλά για μένα δεν υπάρχει κακός πελάτης. Κακός πελάτης υπάρχει μόνο αυτός που ήταν πελάτης. Με το που θα πούμε κάποιον κακό πελάτη,
γιατί αργεί να έρθει, γιατί δεν πληρώνει την ώρα του, γιατί με το που θα το πούμε αυτό, ότι είναι κακός, δεν είναι πελάτης μας. Εάν δεν τον βλέπουμε με θετικό μάτι, δεν μπορούμε να ζητάμε από εκείνον να μας δει με θετικό μάτι. Εάν εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τα χούλια του, τότε εμείς από τα 15.000 άτομα που υπάρχουν στην Αθήνα, εμείς αν δεν ανεχόμαστε τον άλλον να καθυστερεί, θα χάσουμε τα 5.000. Μένουν 10.000, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά χάνουμε ένα κομμάτι από τους πιθανούς πελάτες. Εάν πούμε όμως ότι δεν μ' αρέσουν οι ξανθοί, δεν μ' αρέσουν αυτοί που καθυστερούν, δεν μ' αρέσουν αυτοί που κάνουν παζάρια, δεν μ' αρέσουν αυτοί που θέλουν από την αρχή να τα πληρώσουν όλα για να πάρουν έκπτωση, δεν μ' αρέσουν αυτοί που ξέρω εγώ τι και ξέρω εγώ πώς και που ξέρω εγώ τι, δεν μ' αρέσουν, δεν θέλω, το έχω ακούσει αυτό, δεν θέλω να κάνω σαν άντρες, Από το 15.000 πάω στο 7.500, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ξέρεις ότι το μειώνεις. Και αν το μειώσεις πολλές φορές, δεν θα μείνει αρκετό κομμάτι για σένα. Και μην ξεχνάμε, το 15.000 είναι όλο το λεγανό παιδί. Και εσύ δεν θέλεις να τρέξεις τη μια μέρα στην Γλυφάδα και την άλλη μέρα στο τέτοιο, ή την ίδια μέρα το πρωί στην Γλυφάδα, το απόγευμα στην Πετρούπολη. Θέλεις να... Οπότε η δική μου προτροπή είναι να είσαι ανοιχτή σε όλους, αλλά όταν κλείσετε κάποια πόρτα, να είστε συνειδητοί σε αυτό. Και το ότι έχει πάντα δίκιο βασίζεται πάνω σε αυτό. Ότι όταν εσύ κρίνεις ότι δεν έχει δίκιο, ένα τμήμα των πιθανών πελατών το φέρεις. Δεν είναι ότι έχει δίκιο όντως. Είναι ότι για το δικό σου τρόπο σκέψης, αυτός δεν είναι πελάτης. Και τώρα θα δούμε, ο καθένας μας ξεχωριστά, πώς θα θέσει την τιμή του. Εντάξει. Υπάρχει το σύνθεσ, να δούμε τι χρεώνει η αγορά. Ο δάσκαλος μου τι χρεώνει, οι συμμαθητές μου τι χρεώνουν, πώς το λένε, το σπάς εκείνη την περιοχή τι χρεώνει, η γειτονιά τι χρεώνει, και σε αυτό το επίπεδο να διαμορφώσει την τιμή. Ή να πεις, εγώ θα μιλάει πιο ακριβώς γιατί ξέρω εγώ τι, ή λιγάκι πιο φθηνός γιατί ξέρω εγώ τι. Βασίζεις την τιμή σου πάνω στους άλλους. Ένα άλλο είναι να ψηλιαστείς ποια η τιμή θα πήγαινε περισσότερο σε σένα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις από αριθμοσοφία μέχρι αστρολογία μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Να χρησιμοποιήσεις τον εσωτερικό σου κόσμο για να βγάλεις την τιμή. Εγώ θα σας πω έναν άλλο τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι να θέσετε στόχο πόσα χρήματα θέλετε να βγάζετε. Γιατί η τιμή της υπηρεσίας σας έχει σχέση μόνο με τα χρήματα. Δεν έχει σχέση με την αξία της υπηρεσίας σας. Η τιμή της υπηρεσίας σας έχει σχέση μόνο με τα πόσα χρήματα θα έχετε εσείς. Δεν έχει σχέση με την αξία της υπηρεσίας σας. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς να έχει σχέση με την αξία της υπηρεσίας μας. Αλλά συνήθως για τους περισσότερους από εμάς η τιμή είναι αρκετά υψηλή. Δηλαδή έτσι και το πεις ότι αυτή είναι η αξία της υπηρεσίας μου. Δηλαδή, εάν μέσα από τη ρεφλεξολογία μπορείς να βοηθήσεις μια κυρία η οποία έχει πονοκέφαλο από τότε που ξεκίνησε η αμυνοσρήση της μέχρι σήμερα, αυτό η τιμή του είναι τι, να πούμε 5.000, 10.000. Δεν είναι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και είναι δύσκολο να θέσει την τιμή σου με την αξία σου μαζί. Οπότε όταν τη θέτει μαζί και λες, OK, δεν έχει τόσο λεφτά, οπότε πάει λιγότερο, εσύ αισθάνεσαι ότι κόβεις από την αξία σου για να θέσει τιμή πιο χαμηλά. Ενώ αν πεις, εάν τα αποσυνδέσεις, τα δύο, δεν θεωρείς ότι η αξία και η τιμή έχει σχέση. Οπότε η αξία σου μπορεί να είναι τεράστια, αλλά η τιμή σου είναι επειδή τόσα θέλεις να βγάζεις εσύ. Θα το ξαναπώ λιγάκι αυτό. Αυτή τη στιγμή, πολλοί από εμάς συνδέουν την αξία, η τιμή της υπηρεσίας μου, θεωρώ ότι είναι η αξία της υπηρεσίας μου. Ότι σου δίνουν αντίτιμο. Αντίτιμο. Εντάξει. Εκτιμούν την υπηρεσία σου τόσο και τόσο σε πληρώνουν. Αλλά είναι λιγάκι δύσκολο αυτό να χρεώσεις τόσα πολλά χρήματα, ούτως ώστε να πληρωθεί όντως η αξία της υπηρεσίας σου. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε αυτά που προσφέρετε. Εγώ νιώθω ότι αυτά που προσφέρω είναι πολύ μεγάλης αξίας για να τα πληρώσουμε και τόσο. Επίσης, θα είναι και λιγάκι τύψεις να ζητήσω πολύ περίεργα λεφτά. Που ακούγονται, εντάξει. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι λένε
2.000 δώσουν στην αρχή και μετά 100 ραντεβού, ξέρω εγώ, ή διάφορα και πράγματα. Ακούγονται αυτά, υπάρχουν. Κυρίως από ξένους. Το έχω ακούσει 3 φορές για έγχρωμο ξένο. Αλλά... και θρησκευτικό... τέτοιο δεν κάνουμε και τέτοια, στα μεγάλα τα ποσά. Η σανιτολογία, ας πούμε, έχει πολύ ακριβές υπηρεσίες. Οπότε εγώ θέλω να ρωτήσετε τον εαυτό σας, εάν 1.350 καθαρά, όταν θα είστε πετυχημένοι, είναι αρκετά για εσάς. Είναι κάποιος που θέλει να πάμε πολύ πιο πάνω ή πολύ πιο κάτω? Πιο πάνω. Πάμε πιο πάνω. Πολύ πιο πάνω. Ωραία. Διπλάσια. Ωραία. Οπότε έχετε υπόψη σας ότι εσείς θέλετε το διπλάσιο από το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε. Εντάξει. Το 1.350 το υπολογίζω με 1.500 κομιτά από αυτό το θερετήριο φόρος του το λέμε, το δίνουμε μια φορά το χρόνο. Εντάξει. Και θεωρώ ότι εργαζόμαστε 11 μήνες το χρόνο. Ένα μήνα, άλλο μήνα. Οπότε χρειάζεται να απαντήσουμε μόνο μία ερώτηση. Πόσα ραντεβού μπορώ να κάνω την εβδομάδα? Εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που κάνουν επίπονη δουλειά. Αυτοί που κάνουν ολόσωμο μασάζ είναι κουραστική δουλειά. Δεν μπορείς να κάνεις πάνω από κάποια ραντεβού. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι κάνουν πιο ενεργειακά πράγματα και τους κουράζει σε άλλο επίπεδο. Ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ξέρει περίπου τι βγάζει, τι μπορεί να κάνει. Όχι να σκοτώνεται στη δουλειά, όχι να αντέξει για μια-δύο εβδομάδες και μετά να μην μπορεί, αλλά εννοώ όλη τη χρονιά να μπορεί να κάνει τόσο. Ενδεικτικά έβαλα για ρεφλεξολογία 16 ραντεβού την εβδομάδα, δηλαδή 4 μέρες από 4 ραντεβού, είναι ένα χαλαρό πρόγραμμα. Άνετα θα μπορούσε να είναι και περισσότερο. Ελένη, που είσαι και ρεφλεξολόγος, πώς το βλέπεις? Λίγα. Εσύ πόσο θα έλεγες δηλαδή? Λίγο πιο 20. Όχι, 16. Τότε δεν είναι λίγα, είναι πολλά, 16 πρόβλημα. 16. Οπότε καλά είμαστε. Σε αυτό το επίπεδο το... Και, εντάξει, ναι, το ξέρουμε. Δεν μιλάμε όμως για ένα ρεφλεξολόγο ο οποίος είναι φτασμένος, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Όχι, έχει... μιλάμε για τον στόχο. Όχι αυτό που θα κάνουμε αυτή τη βδομάδα. Α. Για τον στόχο. Ποιος είναι ο στόχος μας? Τα 16 την εβδομάδα. Εντάξει, που είναι και σχετικά καλά, δηλαδή 4 ημέρες από 4 ραντεβού, αφήνει και 3 μέρες ρεπό και δεν είναι και τόσο γεμάτο το πρόγραμμα μέσα από τις 4 μέρες. Κάτι έκανα λάθος στην πρόσθεση. Λοιπόν, οπότε η τιμή μας είναι 625 διά το 16. Τόσο απλά. Και θα σας δώσω φιλαδιάκι που τα έχει αυτά τα πράγματα γραμμένα, ναι. Θα έχει μέσα και αυτό το 90% που είπαμε, 50%, 50% και αυτό τον υπολογισμό και τον επόμενο θα κάνω. Οπότε, βγαίνει 39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αν βάλουμε και το ΦΠΑ 48 και αυτό είναι το ποσό που θέλουμε να χρεώνουμε. Οπότε, αν θέλουμε να βγάζουμε τα διπλάσια, ή θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις ώρες που θα κάνουμε ραντεβού, ή θα πρέπει να διπλασιάσουμε την τιμή, ή και τα δύο λιγάκι. Είναι αριθμητικός, δεν βγαίνει διαφορετικά. Παρακαλώ. Το 625 το 625 υπολογίζω ότι έχουμε στόχο τα 1.350 καθαρά, έξοδα 12.000 το χρόνο, 1.000 το μήνα, τεύε, νίκια, το φόρο εισοδήματος που είναι 28% με τα εκβαρτό, το 33% και το ΦΠΑ με 23% εάν δεν κάνουμε πολλές αντίστοιχες αγορές. Εντάξει, γιατί αλλιώς καλυτερεύουν τα νούμερα αν κάνουν πολλές αγορές. Τι είναι το, τι είπαμε το 625. Είναι ο τύπος. Με ψηλά γραμματάκια εδώ πέρα, αλλά και στο χαρτί που θα σας δώσω, γράφουμε. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ είναι ίσο. Με τα ετήσια έσοδα που θέλουμε να βγάζουμε, τα έσοδα, συγγνώμη, τα ετήσια κέρδη, τα ετήσια κέρδη, συγγνώμη, που θέλουμε να έχουμε, διά του 48, που είναι η εβδομάδα που θέλουμε να δουλεύουμε, επί το πόσα ραντεβού, θα κάνουμε την εβδομάδα ή πόσα ραντεβού θα κάνουμε το χρόνο, αν θέλετε, το κάτω. Αυτό είναι. Το 625 βγαίνει από αυτό επειδή βάλαμε το 1.350 σαν στόχο. Εντάξει, γι' αυτό βγήκε αυτό το νούμερο. Και τα 12.000 σαν έξοδο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα 1.350 εγώ δεν κατάλαβα, είναι τα καθαρά ή τα καθαρά. Τα
Όχι, είναι πληρωμένα τα πάντα, αλλά είναι αυτά τα χρήματα που θα σας μείνουν για να πληρώσετε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Το, πώς το λένε, το φροντιστήριο των παιδιών, το ΜΕΚΑ και το ταξίδι στις Μπαχάμες. Γιατί με 1.350 το κάνεις το ταξίδι στις Μπαχάμες. Εντάξει. Τα λέω πολύ ωραία. Μας άρεσαν οι Μπαχάμες, κατάλαβα. Να το χρησιμοποιώ. Οπότε, η επόμενη ερώτηση, και θεωρώ η μόνη άλλη που χρειάζεται να κάνουμε, είναι πόσους πελάτες χρειάζομαι. Αυτό μένει. Πόσους πελάτες χρειάζομαι να προσεγγίζω, να έχω ενεργούς κάθε χρόνο για να βγάζω τα 1.350 καθαρά. 1.500 ανοιχτά. Και χρειάζεται πάλι μόνο μια ερώτηση να απαντήσω. Πόσα ραντεβού ανά έτος κάνουν συνήθως οι πελάτες μου, αν δεν υπολογίσουμε τους πελάτες οι οποίοι κάνουν μόνο ένα-δύο ραντεβού και εξαφανίζονται. Οι πελάτες οι οποίοι είναι πελάτες και όχι δοκιμαστές, πόσα ραντεβού κάνουν ανά έτος. Θέλει κανείς να μου πει κανένα νομεράκι. Η ερώτηση τι είναι, αυτή η ερώτηση θα μας πόσα ραντεβού, ναι, πόσες συνεδρίες κάνουν, δηλαδή πόσα 45 λεπτά κάνει αυτός ο άνθρωπος, οι περισσότεροι πελάτες. Αν κάνει, είναι ανάλογα και τις θεραπείες. Υπάρχουν κάποιες θεραπείες που είναι καθημερινά ραντεβού και υπάρχουν κάποιες άλλες που είναι μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το χρόνο. Εγώ αυτό που θέλω να μου πείτε είναι ένας πελάτης σας, ο μέσος όρος, όχι ο καλύτερος πελάτης, το χειρότερος. Πόσα ραντεβού κάνει μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή κάνει ένα κύκλο των 10 ραντεβού, άλλοι κάνουν ένα κύκλο, άλλοι κάνουν δύο κύκλους. Άλλοι κάνουν 10 ραντεβού, άλλοι κάνουν 12. Συνήθως δύο επαναληπτικά, δηλαδή ένα κύκλο συνεδριών 14 και ένα δεύτερο επαναληπτικό και κάνει και κάποια συντήρηση. Ωραία, αυτή είναι η καλή πελάτη, φαντάζομαι. Δεν είναι όλοι έτσι. Τους καλούς δεν μιλάμε τώρα. Ωραία, η καλή είναι αυτή. Οπότε, αν το μετριάσουμε αυτό σε νούμερα, είναι αυτό που θα πρότεινα εγώ να το δούμε. 15 ραντεβού ο πελάτης το χρόνο. Το οποίο το υπολογίζω για αυτούς που κάνουν ένα με δύο κύκλους και 10 με 15 ραντεβού στον κάθε κύκλο. Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος των πελατών μας είναι εκεί, 1 με 2 κύκλους και 10 με 15 ραντεβού, υπολογίζω ότι το 15 είναι ένα συντηρητικό νούμερο για αυτούς που θεωρούμε όντως είναι πελάτες, όχι ότι δοκιμάζουν απλά. Εντάξει. Οπότε, το πολύ δύσκολο μαθηματικό που έχουμε να κάνουμε είναι 770 διά αυτό το νούμερο. Ο καθένας μπορεί να λέει παραπάνω γιατί λιγότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που στο βιοσυντονισμό ξέρουν ότι κάνουν πολύ λιγότερα ραντεβού στον πελάτη. Στο ρεζουβάν κάνει 6. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν τελείως άλλο μπαλάντσο σε αυτά. Αλλά με το 15, με τα νούμερα που μιλήσαμε πριν για τα 1.350, με 12.000 το χρόνο έξοδα και πληρωμένα ΦΠΑ, ΜΠΑ κτλ. Με την τιμή που είπαμε, 39 καθαρά, χωρίς το ΦΠΑ, βγαίνουν 51 πελάτες. Οπότε είναι ο υπολογισμός το 1.350 μαζί με τα έξοδα, μαζί με το τέτοιο. Και σας έχω το τι κάνετε, εάν είναι διαφορετικά τα νούμερα. Θα το δείτε και στη σημείωση που θα σας δώσω και στο. Και είναι οι πελάτες που χρειάζομαι ίσον. Ετήσια κέρδη διά την τιμή χωρίς ΦΠΑ και όλο αυτό διά τον αριθμό του ραντεβού που κάνουν οι πελάτες μου. Εντάξει. Είναι γραμμένα. Μασημένα, καλά-καλά, να μην δυσκολευτεί κανείς γι' αυτό. Γιατί εμείς, σαν ολιστικοί θεραπευτές, δεν ήρθαμε να γίνουμε μαθηματικοί. Λίγο χρειαζόμαστε από τέτοιου είδους γνώση. Λίγο. Ίσα-ίσα για την εβδομάδα που θα ορίσουμε την τιμή μας, ίσα-ίσα για την εβδομάδα που θα ορίσουμε το πόσο θα δουλεύουμε για να βρίσκουμε πελάτες. Τόσο μαθηματικά χρειαζόμαστε για μια εβδομάδα. Άντε δύο. Εάν σας μάθω τα μαθηματικά, δεν χρειάζεται τώρα. Αφήστε με εμένα, εγώ τελείωσα οικονομικά. Το φορτώθηκα. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, το 51 το έκανα 50, έτσι, κάνω και εκδόσεις. Οπότε χρειάζομαι 50 πελάτες από τους 15.000. Δηλαδή, το 1% του πληθυσμού εκεί έξω, που έχουν λεφτά, που εμπιστεύονται τα ολιστικά, που ενδιαφέρονται για την υγεία τους
και που δεν έχουν θεραπευτή, είναι η τριπλάσια από όσους χρειάζεστε. Το 1% είναι η τριπλάσια από όσους χρειάζεστε. Το 1% των διαθέσιμων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να τους πιάσουν πελάτες, είναι το τριπλάσιο από όσους χρειάζεστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τους έχετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δουλεύετε το πρωί στην τράπεζα και το απόγευμα ρεφλεξολογία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιέζεστε οικονομικά. Και αν χρειάζεστε εσείς τα διπλάσια, χρειάζεστε 100. Λιγότερο από το 1% είναι και αυτό. Και αυτό γίνεται. Εάν αντέχουν τα χέρια σας να δουλεύετε, μπορείτε. Και υπάρχουν και θεραπείες οι οποίες δεν χρειάζεται να αντέχουν τα χέρια σου. Ας πούμε τα αθωγιάματα. Δεν είναι κουραστική δουλειά. Υπάρχουν. Το ρε. Δεν είναι κουραστική. Είναι ένα είδος ρεφλεξολογίας για πιο ενεργειακό. Ρεφλεξολογικές ενεργειακές ροές. Είναι ένας τρόπος που ρεφλεξολογίας πιο ενεργειακός. Δεν έχει κούραση, δεν πιέζει με το χέρι. Το ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα. Ως δέκτης. Ναι, γιατί αυτή τη χαρά την έχει δέκτης και το ξέρετε. Οπότε, και από αυτούς τους 50, να σας θυμίσω ότι έχουμε παλιούς πελάτες. Κάποιοι είναι παλιοί πελάτες και κάθε χρόνο είναι ενεργοί και εμφανίζονται. Γιατί έχουν σκήνηση και ποτέ δεν πήγαινε καλά. Γιατί... για οποιονδήποτε λόγο. Γιατί θέλουν να κάνουν συντήρηση στην υγεία τους και δεν είναι λίγοι αυτοί. Και αν αντλήσουμε την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, θα τους έχουμε μονίμως να μας μειώνουν το 50 σαν στόχο και να το κάνουν συνεχώς όλο και μικρότερο στόχο. Και αυτοί έχουν συγγενείς και φίλους που θα μας τους φέρουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, με το που θα ακούσει η κυρία Μαρία, η οποία μας εμπιστεύεται ότι η ανιψιά της πονάει συνέχεια η μέση της και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, θα πει: Ελένη μου, πήγαινε σε παρακαλώ στην ανιψιά μου. Οπότε κέρδισε ένα καινούριο πελάτη και από 48 πάω στους 47 και από 47 πάω στους 46. Και πρέπει τους υπόλοιπους να βρούμε τρόπο να τους προσεγγίσουμε. Πώς είναι οι υπόλοιποι? Δηλαδή, εσείς πείτε μου για την ημέρα, πόσους πελάτες έχετε από αυτούς που είσαστε ικανοποιημένοι μετά από 40 που κάνουν το χρόνο? Ποιοι έχουν πάνω από 5? Πάνω από 5 πελάτες? Ωραία. Πάνω από 10? Ωραία. Οπότε το 1/4 της δουλειάς, οι περισσότεροι το έχουμε κάνει. Και χρειάζεται να κάνουμε και τα άλλα 3/4. Θα ρωτήσω κάτι. Ακριβώς. Είμαι εναλλακτική θεραπεύτρια, ναι. Και έρχομαι στην πόλη αυτή που λέτε ότι είναι διαθέσιμος ο αριθμός αυτός 15.000. Ναι. Πώς μπορώ να προσεγγίσω, υπάρχουν δεκάδες τρόποι να προσεγγίσουμε πελάτες. Ένας τρόπος είναι από το Facebook. Γράψτε το. Δεν λέω ότι θα το χρησιμοποιήσετε εσείς. Είναι ένας τρόπος. Δεύτερος τρόπος είναι αρθρογραφία. Τρίτο, να σας πω, το Holistic Life είναι το μεγαλύτερο περιοδικό στο χώρο μας. Παρακαλάει για άρθρα της προκοπής. Όταν σας λέω παρακαλάει, παρακαλάει. Ο άνθρωπος θέλει να βάλει άρθρα της προκοπής και δεν του στέλνει κανένα. Holistic Life. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα περιοδικά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όλα τα free press περιοδικά δεν έχουν μεγάλα κέρδη. Παρακαλάνε για άρθρα της προκοπής να βάλουν μέσα. Και τα ολιστικά πράγματα τραβάνε. Τραβάνε το μάτι, έχουν ωραίες φωτογραφίες, έχουν ωραία χρώματα, έχουν το ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο. Παθαίνουν τα περιοδικά αυτό. Οπότε μπορείτε να φωτογραφείτε. Μπορείτε να πηγαίνετε στο Κάραβελ, στον ένα το όροφο, με θέα την Αθήνα και να μιλάτε σε κόσμο. Για αυτό που πραγματικά αγαπάτε. Και όταν μιλάς για αυτό που πραγματικά αγαπάς, είσαι και καλός. Μπορείτε να... Τα ξενοδοχεία δέχονται, να γίνονται ομιλίες. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο μέσα σε μια οργανωμένη κατάσταση, γιατί βρίσκεις πιο εύκολα κόσμο να έρθει να σε παρακολουθήσει. Από μέσα. Από μέσα. Ναι. Θα πρέπει να πληρώσετε. Ναι, μπορείτε, θα πληρώσετε. Ένα 200 περίπου πληρώσετε. Ναι, αλλά εγώ έδωσα 50, γιατί είναι μέσα στην οργάνωση του. Και χρεώνει και 3 ευρώ στην είσοδο για τα οποία 3 ευρώ που δώσατε εδώ. Και τα άλλα 3,5 που δώσατε κάτω. Σύνολο, επειδή δεν είμαι καλός στις προσθέσεις, 7 ευρώ. Σας έχω κουπονάκι για αν θέλετε να κάνετε κάποια από τα σεμιναριά μας ή αν θέλετε να κάνετε coaching μαζί. Έξω θα μπορέσω να σας το δώσω για να μην φάμε το χρόνο του επόμενου μηνύτη.
άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας για να προσελκύσει πελάτες. Να κάνει δωρεάν ρεφλεξολογία, να κάνει δωρεάν τη θεραπεία του, συγγνώμη, στην κομμότριά του, στον που πουλάει ψωμιά, στο γιατρό ή στους συγγενείς του, στον οδοντίατρο ή συγγενείς του, στους φαρμακοποιούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε πολύ, όλη την ώρα, και τους ακούμε για να πάρουμε ιδέες. Κάποιους τους εμπιστευόμαστε πολύ περισσότερο, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, και κάποιους λιγότερο, το κομμάτι ας πούμε. Αλλά η προσέγγιση αυτών των ανθρώπων είναι ένας εύκολος τρόπος να δούνε αυτοί ότι το χέρι μου που έχει διαλυθεί από το πιστολάκι έγινε καλά με αυτό το πράγμα. Εγώ για μια μεγάλη σειρά ετών, οι μόνοι πελάτες που είχα ήταν οι ακομωτές. Ερχόντουσαν γιατί ερχόντουσαν στις γιορτές κοντά και δεν αντέχανε το χέρι τους, διαλυότανε. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, που είναι επίκεντρα γνώσης και πληροφορίας. Τώρα τι να σας πω, ο καθένας έχει το δικό του κύκλο. Εγώ σας είπα κάποιους ανθρώπους που τους έχουν όλοι. Εντάξει, εάν ακούσεις ποτέ τον γιατρό σου να λέει «Η πεθερά μου πονάει», τσίμπα την πεθερά του σαν να μην υπάρχει αύριο. Τον ίδιο λέει δύσκολο. Αλλά η πεθερά του, αν αρχίσει να σταματήσει να πονάει, θα σταματήσει να του γκρινιάζει. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπει εκείνος τη θεραπεία αυτή. Με πολλούς αστερίσκους. Δηλαδή, όταν προσεγγίζουμε γιατρούς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τον εγωισμό τους. Πάρα πολύ, σαν το πιο εύθραυστο κρύσταλλο που υπάρχει. Δεν μπορείς να τον αγγίξεις τον εγωισμό. Δεν μπορείς να του αγγίξεις και τον φόβο που έχει για την υγεία των πελατών. Δεν είναι λογική φόβη και δεν είναι σωστό να έχει τόσο μεγάλο εγωισμό. Εντάξει, μπορείτε να τους κρίνετε όσο θέλετε όταν δεν είσαστε με το καπέλο του επαγγελματία. Με το που θα πείτε, εγώ είμαι επαγγελματίας, θέλω να προσεγγίσω πελάτες, πού θα βρω πελάτες, βάζω το καπέλο του επαγγελματία και λέω τον γιατρό, πρέπει να του φέρομαι μόνο ως συμπληρωματικός και όχι εναλλακτικός. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Ναι. Είναι κάποιος που έχει θέμα με αυτό. Το πιο. Ωραία. Συμπληρωματικός είναι αυτός που μπαίνει μέσα στο βαλιτσάκι του γιατρού σαν ένα από τα εργαλεία του. Εναλλακτικός είναι αυτός που προτείνει ένα διαφορετικό βαλιτσάκι, να αφήσει το προηγούμενο και να έρθει σε αυτό. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ τι λέμε όταν λέμε ότι ξέρεις όταν σου κάνω ρεφλεξολογία σε αυτό το σημείο είναι το σηκώτη. Λέμε προσεκτικά ότι αυτή είναι η περιοχή που αντιστοιχεί με το σηκώτη. Λέμε, δεν λέμε ότι εγώ έχω βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ουρολίμωξη. Λέμε, έχουμε βοηθήσει να γίνει καλύτερο το ουρουπητικό σύστημα του άλλου, λειτουργεί καλύτερο το ουρουπητικό σύστημα του άλλου. Με το που θα ακούσει ένας γιατρός όνομα ασθένειας, χτυπάνε καμπανάκια του. Δεν σας λέω ότι δεν ισχύει, ότι δεν μπορείτε να βοηθήσετε αυτά τα πράγματα. Αλλά το κρύσταλλο του γιατρού έσπασε με το που θα ακούσει ότι εγώ βοηθάω στην ουρολίμωξη. Και κάποιοι το κάνουν και σε υπερβολή, έχω ακούσει 5 ραντεβού για διαβήτη, 6 ραντεβού, ξέρω. Και χρειάζεται. Αυτή είναι η ταμπέλα που παίρνει. Ναι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, όταν θα φτιάξετε φυλάδιο, αυτό το φυλάδιο θα πέσει και σε χέρια του γιατρού. Και πείτε ότι έχετε φτιάξει ένα καλό φυλάδιο, το οποίο είναι πολύ προσεκτικό σε αυτό το θέμα. Και ο γιατρός δει ότι εσάς μπορεί να σας προτείνει συμπληρωματικά. Και αυτό τυχαίνει να έχει ένα φίλο του, ο οποίος έχει πονοκεφάλους και έχει αλλεργία στο ένα φάρμακο, και αλλεργία στο δεύτερο φάρμακο, και αλλεργία στο τρίτο φάρμακο, και είναι αλλεργικός και στα φάρμακα δεν θέλει να τα παίρνει. Τι θα του πει? Θα του πει χαλάρωσε. Έχει πονοκέφαλο, χαλάρωσε. Πώς να χαλαρώσω, άνθρωπέ μου? Α, είχα δει εγώ ένα φυλάδιο και αυτή δεν ακουγόταν πολύ επιθετική. Δεν θα του προτείνει ποτέ να σταματήσει τα χάρτια που θα του δώσω. Δεν θα του πει ποτέ ότι αυτό που είπε ο γιατρός καλό είναι, αλλά κοίταξε καλύτερα να το δεις διαφορετικά. Θα του πει ό,τι πει ο γιατρός σου και αυτό. Οπότε, ένα-δύο τέτοιους να προτείνει και να πάει καλά η δουλειά, που τα περισσότερα θέματα που θα προτείνει τέτοιου είδους προτάσεις, γιατί θα πάμε καλά, γιατί είναι θέματα χαλάρωσης, άγχους και τέτοια, που δεν γνωρίζω και καμιά εναλλακτική, η οποία να μην το αγγίζει πολύ εύκολα. Υπάρχει κάποιος από εσάς που κάνει κάτι ολιστικό και δεν μπορεί να αγγίξει θέματα άγχους και χαλάρωσης?
Ωραία. Οπότε, αυτός αρχίζει και σας βλέπει σαν εργαλείο στη φαρέτρα. Εάν ένας γιατρός που βλέπει 100